Μόνος μας, τον κύριο Νεκτάριο Σαντορινιό, υφυπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Καλή σας μέρα. Και τον κύριο Κώστα Καραγκούνη, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Καλημέρα, ευχαριστώ. Να εκμεταλλευτούμε τον υπουργό λίγο για το μεταφορικό ισοδύναμο. Τι γίνεται, πώς πάμε, γιατί έχουμε πολλά μηνύματα γι' αυτό, πότε θα εφαρμοστεί, πότε θα ξεκινήσει. Βρισκόμαστε στη φάση των τελικών ρυθμίσεων. Μετά τα προαπαιτούμενα που θα περάσουν στη Βουλή, το επόμενο νομοσχέδιο θα είναι το μεταφορικό ισοδύναμο. Γίνονται και υπουργικές αποφάσεις προκειμένου να είναι έτοιμες και ελπίζουμε ότι θα προλάβουμε την 1η Ιουλίου να ξεκινήσει η πιλωτική εφαρμογή. Η πιλωτική εφαρμογή και είναι στα καύσιμα, θα μπει και κάποια επιδότηση σε προϊόντα, πώς, έχετε καταλήξει κάπου? Θα επιδοτείται η διαφορά κόστους μεταφοράς για τους νησιώτες επιβάτες σε σχέση με την αντίστοιχη απόσταση στη χερσαία. Το εισιτήριο του πλοίου δηλαδή. Το εισιτήριο του πλοίου σε σύγκριση με το εισιτήριο του κτέλ για την ίδια απόσταση. Το ίδιο, η διαφορά κόστους μεταφοράς των προϊόντων με βάση τη φορτωτική που πηγαίνει σε κάθε επιχείρηση. Άρα κάθε επιχείρηση θα έχει το κόστος μεταφοράς που έχει και μια χερσαία επιχείρηση στην αντίστοιχη απόσταση. Και αυτή τη στιγμή μελετάμε και το κομμάτι των καυσίμων. Σίγουρα θα είναι στην κανονική εφαρμογή από 1η-1η του 2019. Τρέχουμε για να προλάβουμε να βρούμε τον τρόπο, τρόπο να χρηματοδοτήσουμε και στην πιλωτική εφαρμογή. Να μην υπάρχει αυτή η διαφορά της τιμής του καυσίμου στα νησιά, ναι, σε σχέση είναι, είναι λίγο πιο πολύπλοκο. Έχει να κάνει μόνο με την απόσταση, έχει να κάνει και με τη διάρθρωση της οικονομίας. Αν πόσα πρατήρια έχει, πολλά υπάρχει, πρατήρια, ο ανταγωνισμός που υπάρχει. Αν υπάρχει αποθηκευτική ικανότητα μεγάλη σε ένα νησί κτλ. Οπότε είναι λίγο πιο πολύπλοκο. Και μιλάμε τώρα για 1η Ιουλίου, αν προλάβουμε τις 1η Ιουλίου σίγουρα πιλωτικά, τα εμπορεύματα και οι νησιώτες. Για πόσα νησιά μιλάμε πιλωτικά? Μιλάμε γύρω στα 40 νησιά. Είναι βασικά όλη η Ανατολική, όλο το Ανατολικό Αιγαίο, Βόρειο Αιγαίο, Δωδεκάνησα, πλην Ρόδου και κάποια μικρά νησιά στις Κυκλάδες και τα διαπόντια νησιά στα Ιόνια. Και από το 19... Από το 19 σε όλη την νησιωτική χώρα. Αιγαίο Ιόνιο. Μάλιστα. Μάλιστα. Με τον μειωμένο ΦΠΑ, κύριε Υπουργέ, τι θα γίνει? Ο μειωμένος ΦΠΑ είναι ένα από τα μέτρα τα οποία δυστυχώς έπρεπε να εφαρμοστούν όταν οι θεσμοί στοχεύσανε σε όλες τις εξαιρέσεις που υπήρχαν στο φορολογικό σύστημα της χώρας μας και το οποίο έχει δημιουργήσει πολλά παράθυρα φοροδιαφυγής και το γνωρίζουμε. Πάντως, το μεταφορικό ισοδύναμο, αν λειτουργήσει και ρίξει τις τιμές, και ήταν ένα πάγιο αίτημα των νησιωτών, έτσι, ναι, πάνω σε αυτό. Το μεταφορικό ισοδύναμο δεν θέλει να το συνδέσουμε με το μειωμένο ΦΠΑ. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Το μεταφορικό ισοδύναμο έπρεπε να υπάρχει ως νησιωτική πολιτική. Ανεξάρτητα από το συντελεστή. Ανεξάρτητα από τους συντελεστές ΦΠΑ. Και είναι έλλειμμα της πολιτικής ζωής ότι 40 χρόνια τώρα που το ζητάνε οι νησιώτες δεν έχει εφαρμοστεί και ερχόμαστε να το εφαρμόσουμε σε δύσκολες δημοσιονομικές συνθήκες και με χρηματοδότηση από το Εθνικό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Πρέπει να το πούμε αυτό. Δεν είναι από ευρωπαϊκούς πόρους, είναι από εθνικούς πόρους. Άρα θα πολεμήσετε το ΦΠΑ σε έναν μεταγενέστερο χρόνο? Κοιτάξτε, οι μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ είναι μια πολιτική η οποία ήταν μια οριζόντια νησιωτική πολιτική. Επί δικαίων και αδίκων, θα έλεγα. Μπορεί κανείς να πει ότι ήταν ένα δίκαιο μέτρο. Από εκεί και πέρα όμως, από τη στιγμή που είναι μέσα στα προαπαιτούμενα, είναι μέσα σε αυτά που έπρεπε να εφαρμοστούν για να πετύχουμε το μεγάλο στόχο, καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούμε να πούμε σήμερα ότι θα επανέλθουμε στους ειδικούς συντελεστές. Τι εννοείτε επί δικαίων και αδίκων, δηλαδή αν θα μπορούσατε να εξετάσετε ενδεχομένως μειωμένο ΦΠΑ το επόμενο χρονικό διάστημα, όποτε και αν γίνει αυτό, θα υπάρξουν νησιά και νησιά στα οποία εγώ θα έλεγα ότι αν κάποιος θέλει να κάνει ειδικούς συντελεστές ΦΠΑ στα νησιά, θα πρέπει να δει και τις ενδοπεριφερειακές ανισότητες. Δηλαδή δεν είναι το ίδιο πράγμα ένα μεγάλο νησί με ένα μικρό νησί και δεν είναι το ίδιο κόστος. Άρα εάν θέλεις πραγματικά να εφαρμόσεις στοχευμένες νησιωτικές πολιτικές σε όλα τα επίπεδα, θα πρέπει αυτό να το λάβεις υπόψη και στις πολιτικές. Την ενδοπεριφερειακή ανισότητα. Μιλάμε για το Νότιο Αιγαίο, για παράδειγμα, στο οποίο ξέρετε ότι ήμουν και περιφερειακός σύμβουλος για πολλά χρόνια. Υπάρχουν νησιά 2 και 3 ταχυτήτων.
Άρα δεν μπορείς να τα αντιμετωπίσεις με όλα στο ίδιο. Το δημοσιονομικό περιθώριο μπορεί να υπάρξει στο επόμενο διάστημα, γιατί ο Πρωθυπουργός έχει ήδη μιλήσει για ελαφρύνσεις, τις οποίες θα δώσουν τη δυνατότητα τα οικονομικά της χώρας να κάνουν. Αυτό μας λέτε ότι δεν είναι στο σχεδιασμό για την ώρα. Σας είπα ότι αυτό δεν είναι στο σχεδιασμό για την ώρα. Θέλω να είμαι ξεκάθαρος. Να πάρουμε και ένα σχόλιο. Μάλλον λέει το ακριβώς αντίθετο ο κύριος Υπουργός. Ήταν δίκαιο υπό μία έννοια αυτό που έγινε σε σχέση με την αύξηση των φορολογικών συντελεστών και το ΦΠΑ στα νησιά. Στα οποία οφείλω να υπενθυμίσω.